30 με 40 χρόνια κατά περίπτωση έχουν αντικατασταθούν η αγωγή μεταφορά νερού από την περιοχή Κολένη έω το κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά. Η στιγμή τη κατασκευή νέων αγωγών μήκου 7,8 χιλιόμετρων έρχεται μετά την υπογραφή στα γραφεία τη ΔΕΙΑΒΑ σχετική σύμβαση με διευθύνουσα αρχή του έργου, τον Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη και κύριο του έργου, τη Διαδημοτική Επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό, καταρχήν εξοικονομούν τεράστιε ποσότητε νερού, οι οποίε χανόταν αυτό το διάστημα από αφανεί βλάβε που δεν μπορούσαμε να τι διακρίνουμε. Είναι ένα παπαλαιω... παπαλαιωμένο δίκτυο. Μάιο. Συμφώνω η όδευση θα γίνει μέσα από α, συγκεκριμένα από δρόμο, δηλαδή από αγροτικέ οδοποιίε ή από τη βαλιά εθνική, με αποτέλεσμα να έχουμε συγκεκριμένο τρόπο που ανοιχνεύουμε το δίκτυο και όχι αυτή που πήγαινε μέσα από παλιέ από ιδιοκτησίε ιδιωτών. Ε, μιλάμε για δίκτυα από την εποχή των κοινοτήτων. Ε, θα υπάρξει μια δεξαμενή εξισορρόπηση στη διαδρομή του αγωγού αυτού. Και είναι ένα έργο το οποίο θα εξασφαλίσει και περισσότερε ποσότητε λόγω ότι θα μειωθούν οι απώλειε του νερού και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε και καλύτερη ποιότητα νερό, καθότι θα υπάρχουν σπασίματα και οποιασδήποτε άλλε διαρροέ. Ο αρχικό προπολογισμό του έργου είναι 1.830.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσι. Είναι ένα έργο παράλληλο κατά μία έννοια με το έργο που υλοποιούμε στο ανατολικό μέρο του Δήμου μα και αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Βαλικιανού και προ την περιοχή του Φουρνέ είναι ένα αντίστοιχο προπολογισμού έργου, το οποίο και αυτό πάλι θα δώσει την ευκαιρία στου κατοίκου τη περιοχή του Αλικανού να εδρεύονται με ποιοτικό νερό μέσα από καινούργια δίκτυα. Άρα και εξοικονομούμε πόρου και βελτιώνουμε τη ποιότητα του νερού που δίνουν στου δημότε μα. Το εν λόγω έργο νέου αγωγού εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για κατασκευή σύγχρονων δικτύων σε όλο το εύρο του Δήμου Πλατανιά. Στο επόμενο διάστημα θα υποβάλουμε και νέα προγράμματα στο Αντώνη Τρίτσι για αλλαγή εσωτερικών δικτύων περιοχών που έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και σπασίματα. Μιλάω τώρα για εσωτερικά δίκτυα κισμών όπω είναι το Κολυμβαρίο και αλλού. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να οριστικοποιήσουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίο προβλέπει τη νέα εδρομάστευση στο Σέμπρονα, που μέσα στο 2021 θα παραδοθεί κατασκευασμένη με νέε ποσότητε νερού στην περιοχή των Βουκολιών, τα δύο δίκτυα μεταφορά νερού που σα είπα προηγουμένω από την περιοχή του Κολενίου και από την περιοχή του Φορνέα Λικανού, συν τα έργα τα οποία θα υποβάλουν αυτό το διάστημα για την αντικατάσταση ιστορικών δικτύων. Έτσι, η δηλαδή, θα μπορεί να αποκτήσει ένα μεγάλο σκελετό στο κομμάτι τη σύντρεψη, το οποίο βέβαια θα έρθει και θα το ακολουθήσει. Τα 8 εκατομμύρια το μεγάλο όρο τη αποχέτευση, που το επόμενο διάστημα ΟΑΚ θα μα βγάλει τον ανάδοχο του έργου, που είναι αναβάθμιση του υφιστάμενου βιολογικού.